Φύρα! Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Ρεξπύρο Vlog! Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα vlog, σε άλλο ένα επεισόδιο. Σήμερα πάμε να καλωσορίσουμε το Σπύρο Μαρτίκα και έχουμε κανονίσει ένα δυνατό πάρτι, έχουμε μια δυνατή μάζοξη. Στο δρόμο μας έχουμε να παραλάβουμε και μια φίλη μας, θα δείτε αμέσως ποια θα είναι αυτή. Και πάμε στο Δημηνιό. Ο κάμεραμάν της καρδιάς μας. Ναι, ο κάμεραμάν που άργησε για άλλη μια φορά να έρθει. Τις φορές εσύ άργητε. Δεν είπαμε ότι βιαζόμαστε, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό δεν θα παίξει. Θα παίξει. Αλήθεια σου λέω, θα παίξει. Μόνο και μόνο που λες ότι δεν θα παίξει. Όχι, Μαρία. Α, να σας γνωρίσουμε λοιπόν και ένα νέο μέλο. Είναι η Μαρία Δούκα που την έχουμε μαζί μας. Πάμε στην, πώς λέγεται. Μίλα Βίγελ. Βίλα Βέιλ. Δεν ξέρω. Καλά ξεκινάμε. Καθυστέρησε και τώρα θέλει να βγει και το άλλο. Και έχουν λιώσει και τα αγγλικά. Ποτέ δεν το φτάσαμε. Είμαστε σίγουρα εδώ. Να το. Δεν είχαμε βάλει GPS και είχαμε πει ότι είναι 157 λεπτά και εσύ μετά πήγες και είπες ότι είναι 30. Ναι. Είσαι σίγουρος σε αυτή την επιλογή. Ναι. Το ξέρεις ότι παίζει να μην έχουμε έρθει σωστά, έτσι. Εμένα το Δημηνιά μου λέει 37 χιλιόμετρα μακριά. 43 λεπτά με το Μάξ. Αλήθεια λε! Έχετε καταλάβει για κανένα τίποτα. Όμως είναι ρώσι φούλε, φίλε τώρα. Δεν πειράζει όμως. Πάμε για άλλο ένα road trip 40 λεπτά. Μουσική. Διαδρομή, όλα έχουν πάει πολύ καλά. Τέλει. Έλα ρε! Παιδιά, δεν ξέρω γιατί την πήραμε αυτή μαζί μας. Τελικά μας βγήκε πιο τρελούλα από ό,τι φανταζόμασταν. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Ρίτσαρντ! Όχι! Καλά, άμα πάλι έχουμε έρθει σε λάθος σπίτι θα τρελαθώ. Έλα! Πού είσαι? Στο σπίτι. Και εμείς είμαστε απ' έξω, μας ανοίξεις. Είναι απ' έξω τα παιδιά, να ανοίξουμε. Όχι! Δεν είναι ένα κόκκινο, μια κόκκινη καγκελόπορτα. Ποιο είναι το σπίτι? Κάτω. Φυσιολογικά. Περίμενα. Εντρεβλέπεις. Φώναξε μου πως με σ' ακούει. Έχω μπροστά. Είμαστε σούλοι 8 σούλοι. Ναι. Σένι. Γιώργο με λένε. Ασένι. Ο Γιώργο δεν σε λένε. Πρισσίνα. Δεν το σκύλι που κάθεται πάνω στο... Genius. Πού κάθεται, πού κάθεται, πού, πες μας. Γεια σκυλί. Μας χαιρετάει. Είμαστε 7,8 χιλιόμετρα μακριά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μετά από έναν δρόμο που θα έπρεπε να γίνει μέσα σε μια μισή ώρα, το κάναμε σε 4. Μπράβο μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Μου χαλάσει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ ενέργεια. Γιατί τα παρουσιάζετε σε λάθος. Μια χαρά, ωραία περάσαμε. Παίζει να έχω μπει σε λάθος σπίτι. Πάρε να ρωτήσω που θα παρκάρω το μάξι. Συγγνώμη, κάναμε λάθος. Πάλι μπήκαμε σε λάθος σπίτι. Δεν το πιστεύω. Ρε, έχουμε κάνει 4 φορές λάθος. Συγγνώμη, να τα αφήσω εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δώσουμε γλυκά για να τα βάλουμε ψυγείο και ερχόμαστε να πάρουμε τα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε φέρει προμήθειες. Αγάπη. Πού είσαι, μωράκι μου? Γεια σας. Να το σπίτι. Πού είσαι? Επιτέλους έχουμε ζω από κοντά. Και τώρα έχουμε τον Άκη Μοναδικό. Σπύρο που επέστρεψε από το Survivor. Δυνατός γερός. Είσαι πολύ ωραίο σήμερα, ρε φίλε. Είσαι πολύ δυνατός. Ποιος θα σου πει γιατί, ρε φίλε. Θα σου με παίρνει η Μαρία Μιχοπούλου. Έλα, κόρτη μου, πού είσαι? Εγώ έφτασα, ναι, εσύ πού είσαι? Τι εννοείς, έφυγες, του πήγες? Πού? Ωραία! Κυρίες και κύριοι, Μαρία Μιχοπούλου, μοναδική! Λοιπόν, σήμερα αυτή εδώ πέρα γυναίκα έχει να δώσει πάρα πολύ ψωμάκι. Αυτό ήταν το πρώτο! Merry Christmas! Θα ζήσουμε αυτό το τρίμερο. Πω. Κάνει εδώ η καμιλοπαρέα. Η μπανάνα μουν. Αχ, τι μαγείς. Πονάει έτσι την αλήθεια. Δεν το ξανακάνω μπανάνα. Η Βυσίδα κάνει σεξ με το Σπύρο Μαρτίκα. Και έχουμε πλωθενικό ερωτικά. Ακόμα έχουν βγει από το παιχνίδι και δεν έχουμε κάνει σεξ. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά αυτό το πάρτι. Φτιάχνω εδώ πέρα, έτοιμη. Πού είσαι, καμεραμάν? Τι κάνεις εσύ? Τι είναι αυτό? Μπαϊ, την Περσίδα. Εντάξει. Μαρία τι πίνει? Η Μαρία πίνει. Έλα Μαρία. Όταν βγαίνει. Για μας. Απλώστε τα.
και τρώτε. Οπό, ήρθαν και τα φαγητά. Μια ωραία κατσόλα ψωμί. Το μπρόκολο είναι το αγαπημένο του Τάλα. Το συγχαίρω μετά. Σπύρος βάζει λεμονέδι. Εγώ θα φάτε τρελά πράγματα. Γεια σας. Γεια. Βγήκε ο Σπύρος Μαρτίκας από το Survivor και πίναγε πολύ μου φαίνεται. Και σήμερα είπε να μοιράσει φαγητό. Σε κάθε vlog έχουμε ένα τέτοιο βίντεο. Σπύρο Μαρτίκα. Επειδή όλος ο κόσμος σε περίμενε. Όλοι οι τηλεθεατές, οι θεατές, οι YouTube θεατές. Ήρθε η ώρα να σου κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Έχω συνηθίσει από τα συμβούλια που μιλάγαμε 10 άνθρωποι όλοι και όλοι 10-15 άνθρωποι. Ο Νικογιάννης ρεύτηκε, θέλω να το βγάλεις αυτό. Θα σε εκθέσω. Θα σε εκθέσω γιατί ρεύτηκες. Πες μου λίγο αλήθεια. Ποιο survivor ήταν καλύτερο, το περσινό ή το φετινό? Ακούστε τη διαφορά. Το 22 παίχτηκε το παιχνίδι. Στο 23 ήρθαν όλοι σβηστοί. Δεν ακούστηκε εκεί. Δηλαδή τσάμπα πεινάγαμε. Θα παίξουμε το παιχνίδι, να σας μάθω πώς παίζετε. Τίποτα, κανείς δεν ήθελε κανείς να μάθει. Κανείς να παίξει το παιχνίδι. Πόσο να παίζω μόνος μου. Το έπαιζες πάρα πολύ καλά. Λες, ε. Ναι, ρε. Θέλω να μας πεις τρία πράγματα που σου λείψαν περισσότερο από όλα όσο ήσουν στο παιχνίδι. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Η αλήθεια ξέρετε τι είναι, ότι στο 23 θα περίμενα να έρθετε και εσείς. Θέλω να μας γράψουν από κάτω, αν μεγαλώνουν και τα δικά τους. Αυτό θα είναι το μόστρι. Και εννοείται πως δεν μπορούσε να ακυρωθεί αυτό το πάρτι χωρίς την Αφροδίτη Σκαφίδα που την έχουμε ακριβώς εδώ πέρα μπροστά μας. Και εντωμεταξύ την έβλεπα στην τηλεόραση τόσο καιρό, δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ. Σήμερα όμως που τη γνώρισα είναι σαν να την ξέρω χρόνια. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να μου πεις, άμα το δικό σας Survivor ήταν καλύτερο το 2019 ή το Survivor του All Star φέτος. Ήταν μακράν το καλύτερο Survivor, γιατί ήταν πάρα πολύ αγωνιστικό. Είχαμε να κάνουμε με Τούρκους αθλητές και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης ήταν πιο δύσκολες από τις φετινές και επίσης δεν ήταν τόσο ανθρωποφάγο όσο το τωρινό. Τι σου έλειψε πιο πολύ από όλο όταν ήσουμε στο παιχνίδι? Το πρώτο Survivor που πήγα δεν είχα σχέση, οπότε όταν μπαίνεις με σχέση είναι πολύ πιο δύσκολο. Ανταγωνιστείς τον εαυτό σου, θα έλεγα. Τι κάνετε εδώ, ρε? Πάμε! Ένα σφινάκι, εσύ. Χόλι τζίντζερ. Όλο. Είναι σίγουρα χόλι. Ναι. Πάνω! Τα βγω. Ωραίο. Θες να δοκιμάσεις και εσύ μια σφινάκι? Μου έχει κάψει το λαιμό. Ναι. Πάρα πολύ. Θες κι άλλο? Όχι, ευχαριστώ. Ρίτσαρντ. Πάμε. Ωραίο. Γλυκό είναι. Δεν είναι. Γλυκό είναι. Δεν θα πολύ το. Είναι πάρα πολύ γλυκό. Ο Παναγιώτης Θεοδόρου έχει τα γενέθλιά του σήμερα και εμείς αποφασίσαμε να του ετοιμάσουμε μια τούρτα. Αλλά δεν έχουμε πάρει κεράκια, γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε ένα καντήλι. Καντήλι! Όλοι μας μου έφερες, τι μου έφερες! Χρόνια πολλά Θεοδόρου για τα γενέθλιά σου. Ρε, το Γιουζέλ, όχι! Ποιος το έκανε αυτό? Εσύ το έκανες. Δεν υπάρχει άμυνα όμως, ε. Ναι, αλλά μου το πέταξε. Άμυνα δεν υπάρχει. Τώρα πήγαινε πιάσε άλλο ένα κιουζελά το ψυγείο. Μου έρχεται, πήγαινε. Μου έρχεται και κάνω μια βέλα μας τσάκ. Στο Survivor το έτρωγες αυτό. Ξεκινήσαμε με ακολουθία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε, 1, 2, 3, αφήνουμε σκάφη κάτω. Ακολουθία, παιδιά. Ακολουθία. Θέλω να μας πεις, Μαρία, ποια είναι η κάρτα σου. Τα τρία. Λοιπόν, έχεις ψηφίσει εσύ τη Μαρία και εσύ τη Μαρία. Εσύ πάνω τι έχεις ψηφίσει. Λοιπόν, και εγώ τα τρία. Έλα, ρε, πάμε. Ήμουνα σίγουρος ότι θα ψηφίσω εσένα, ρε, μα***. Ήμουνα σίγουρος, ναι. Σου είπα, είναι αυτός ο μαλάκας. Εμείς πήραμε τα αρχιδιά μόνο. Το πορτοκαλί. 1, 2, 3. Περίμενε, ο Σπύρος, εσύ δεν παίρνεις τίποτα. Ο Σπύρος Μαρτίκας είναι έτοιμος να πει τη λέξη. Θα τα κρίνει όλα. Η σφαίρα των επιλογών μας. Είχα ακριβώς την κάρτα αυτήν. Σφαίρα των επιλογών από τον Σπύρο Μαρτίκα. Εγώ ψηφίζω, όχι τον εαυτό μου. Εσύ δεν ψηφίζεις. Δεν μπορείς να ψηφίσεις. Δεν ψηφίζω καθόλου. Εσύ απλά κάθεσαι. Έχουμε ψηφίσει όλοι. Ένα, πέντε. Είναι το 5. Ναι, ρε φίλε! Την αποδοχή μου έδωσε. Ούτε ένα ψήφο θα πάρει. Ούτε ένα. Γιατί? Πού να τη βρω την αποδοχή, ρε μαλάκα, έχετε δει τι κάνω. Μαλάκα, εγώ δεν χάνω, ξεφτιλίζομαι αυτό. Γιατί υπόθεσα μικρά και δεν είναι στο κρεβάτι μα. Είναι. Και ο Σπύρος έρχεται με το βρακί του. Όχι, νομίζω ακόμα στη ζούγκλα. Αυτό ήρθε από το Survivor. Όποιος θέλει να αγοράσει το βρακί του Σπύρου Μαρτίκα θα το δει σε δημοπρασία. Καλημέρα σε όλους. Η ώρα είναι 7.30 το πρωί. Η θέα είναι μαγευτική. Όλοι ακόμα κοιμούνται. Δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Μόνο εγώ σηκώθηκα τέτοια ώρα για να τραβήξω πλάνα γιατί έπρεπε. Χθες το βράδυ πραγματικά πρέπει να παίζαμε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί. Περνάμε τέλεια. Ελπίζω να πάει φανταστικά αυτή η μέρα. Κλέφτες.
κάνεις? Καλημέρα. Τέτοιο team δεν έχει χάσει ποτέ κανένας. Καμιά καλιά. Είσαι κόκκινος. Αυτή μυρίζει τα άλλα. Εντενές. Όχι. Δεν έχω ληστεί από χτες. Το μύρισα και κοντεύω να ξέρω. Αυτό το vlog θα είναι άνω των 18, παιδιά. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands. Turn around now and dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. I just wanna clap, clap, turn around, dance, dance. Πάμε να δείτε όλοι τι κάνει ο vlogger της καρδιάς μας, Γιώργος Ταλάντσεφ. Ο Γιώργος υποτίθεται ότι θα έπρεπε σήμερα να βγάζει vlog και κοιτάξτε παιδιά τι κάνει. Αυτός που έχει το Τάλα vlog σήμερα, δηλαδή... Συγγνώμη, εγώ σήμερα κάνω vlog. Δηλαδή ο Τάλα δεν έχει κάνει τίποτα. Το έχετε δει από το πρωί ότι μόνο εγώ βγάζω. Αυτός έλεγε. Αυτό το vlog είναι πολύ αρσενικό. Δεν πιστεύω να έχεις φάει καρύδια με μέλι και τσία. Παιδιά, παρεμπιπτόντως να ξέρετε, σύντομα βγαίνει merch με καινούργια Τάλα t-shirts και Τάλα hats. Παιδιά, το ξέρω, δεν έχω βλογκάρει καθόλου. Έχει βλογκάρει μόνο ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήλιος, πισίνα, βίλα, Μελίας βίλα για την ακρίβεια. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Το καλοκαίρι μπήκε νωρίς για μας. 3 Ιουνίου σήμερα. Τα παιδιά εκεί αράζουνε. Πάμε λίγο. Ποιος είναι εδώ πέρα? Σαν πίξ, δεν χρειάζεται συστά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για βουτιά. Όσοι πρέπει να γίνει σωστή νοικοκυρά για να μαγειρεύεις για το Σπύρο. Είμαι σωστή νοικοκυρά και ήδη μαγειρεύω για το Σπύρο. Για όλα αυτά που μου έχει κάνει τόσο καιρό στα μπουζούκια, πως μου έκανε και καλά ότι κοιμάμαι. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Μία στο καράβι, μία, ε! Μία, εσύ! Τι κάνεις, ρε, τι κάνεις, λέει! Τι βλα... Ω, ποιο πάνε... Πήρες εκδίκηση ή όχι? Όχι. Πήρα εκδίκηση και κάπως έτσι τελείνει το vlog. Δεν ξέρω τι είναι... Φύγε από εδώ τώρα, γιατί... Έλα ρε φίλε, έλα ρε μαλα... Ρίξε το μαξιλάρι πάνω του και κλείνει το vlog, πάμε. Μπορείτε να βρείτε τα Τάλα hats στο λόγο. Ξεχάστε, κάτι άλλο.